βάλεται πάρα πολύ ο κλάδος μας και ο κλάδος των υδραυλικών από τη μαύρη εργασία. Ήδη μιλήσαμε και με τον κύριο Περιφερειάρχη που ήταν εδώ, το τι μέλη γίνεστε, και θα κάνουμε και άλλες ακόμα συναντήσεις να δούμε πού θα πάει αυτό το κομμάτι. Τελευταία βέβαια έχουμε κάνει και μια σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Θερμοϊδραυλικών Νομού Θεσσαλίας σε θεσσαλικό επίπεδο. Θα αγωνιστούμε όλοι μαζί, θα πρέπει αυτό το πράγμα να εκλείψει. Αρχίζουν οι οικογένειές μας πλέον να πεινάνε. Τα δυσβάσταχτα μέτρα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και, ό,τι έχει σχέση με τη φορολογία, και το ΕΕ και το 75% προκαταβολές φόρους δεν αντέχουμε πλέον. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι ο κόσμος αυτοαπασχολούμενοι έχει φτάσει στο τέρμα. Η μάστιγα των λαθρογκαστατών είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα πρέπει να τελειώνουμε. Θα πρέπει να μπουν νόμοι. Πώς θα τους εφαρμόσουν? Τι θα κάνουνε? Ποιος θα είναι αυτός που θα εφαρμόσει νόμους? Πρέπει να τελειώνουμε αυτό το κομμάτι. Ο κάθε κατεργάτης στον πάγκο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να περιφρουρήσουμε το επάγγελμα για να μην παρεσφρύνουν άτομα τα οποία δεν μπορούν να δουλέψουν και δεν δικαιούνται να δουλέψουν. Αλλά δεν λύνονται στα πράγματα. Με την αστυνόμευση και με τις συστάσεις δεν λύνονται τα πράγματα. Τα πράγματα λύνονται με πραγματική ανάπτυξη. Πραγματική ανάπτυξη με αυτούς τους τρόπους που επιχειρείται αυτή τη στιγμή και επιχειρείται τώρα τα τελευταία 5 χρόνια, δεν γίνεται. Πάμε ολοταχώς προς μεγαλύτερη ύφεση και μεγάλη κοινωνική έκρηξη, με αύξηση της ανεργίας και αύξηση της στοχοποίησης της κοινωνίας. Ένας δρόμος υπάρχει, ο δρόμος της παραγωγής. Παραγωγή είναι ζωή και για να παράγεις πρέπει να έχεις τη δυνατότητα, γιατί πρέπει να μπορείς να πουλάς ανταγωνιστικά το προϊόν που παράγεις. Άρα, όλα αυτά που λένε δεν μπορούν να αντέξουν σε κανένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο. Πρέπει ένα να είναι το παραγωγικό μοντέλο. Μείωση των φόρων εισοδήματος, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Κατά αυτόν τον τρόπο πατάσετε ή περιορίζετε η εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή. Μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας, της ενέργειας γενικώς για την παραγωγή. Και μείωση και άλλων παραγωγικών συντελεστών που στη χώρα μας είναι πολύ υψηλότερες, σε υψηλότερες τιμές από ό,τι είναι στις άλλες χώρες.